Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που κερδίσαμε. Κάναμε πενταριώδη λάθη από την ώρα που προηγηθήκαμε 13 πόντους, νομίζω. Στην ουσία πήγαμε να το προηγήσουμε, δεν τα καταφέραμε. Ρωτέρ είναι πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι είναι διπλή σημασία της νίκης, επειδή όχι μόνο επειδή είναι εκτός έδρας, γιατί σε αυτή τη βιτά εθνική κάθε νίκη και χρυσάφη, αλλά και γιατί ο Ρωτέρ είναι πραγματικά καλή ομάδα. Εμείς είμαστε νεφώτες στην κατηγορία. Προσπαθούμε μέσα από αυτά τα μάτς να κερδίσουμε τις εμπειρίες που χρειαζόμαστε για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε μάτς. Πιστεύετε ότι το μάτς κρίθηκε στο βάθος του ρόστερ που είχατε, γιατί εσείς όταν κουράστηκε ο Εργοτέλης διαχειριστήκατε το μάτς έτσι ώστε να πάρετε μια διαφορά? Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι. Νομίζω ότι όση ώρα κάναμε, εκτελούσαμε το πλάνο μας, είμαστε καλή ομάδα, είμαστε καλύτερη ομάδα από τον αντίπαλο. Όταν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και κάναμε λάθη, φάνηκαν και αυτό που λέτε ότι οι βασικοί τροποτέλοι μπορούσαν να μας κερδίσουν και ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πράγματα να συζητήσουμε από αυτό το βίντεο. Πολλά συγχαρητήρια στον Εργοτέλη και ευχαριστούμε πολύ για την ευχαριστία. Από εδώ και πέρα συνεχεία, δύο λόγια. Το προχώρημα είναι πολύ δύσκολο. Είναι μαραθώνιος 30 αγωνιστικών. Σε κάθε φορά πιστεύω ότι εκτός το Περιστέρι που ξεχωρίζει, όλες οι άλλες ομάδες πάνω κάτω μπορούν να κερδίσουν και